Δεν αποκλείεται. Αυτό θα μας το πει η ΚΥΠ. Αλλά δεν αποκλείεται. Η Κύπρος εξάλλου είναι δυστυχώς ημικατεχόμενη. Η ΚΥΠ μας είπε ότι απέτρεψαν την είσοδο κάποιων Ισλαμιστών. Στα κατεχόμενα τι γίνεται? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Άρα τι κάνουμε? Δίνουμε στον κόσμο μας ιδεολογία, ασφάλεια και κάνουμε επαγγελματικό στρατό. Η δική μου η συνταγή είναι διαφορετική από αυτήν που κυκλοφορεί. Αλλά κάποιους οι οποίοι είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, όπως είδαμε έτσι, όπως σκοτώνουν τους ομήρους τους και έχουν βαθιά ιδεολογία η οποία θεμελιώνεται στο Κοράνι. Βέβαια το Κοράνι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει να σκοτώνεται. Βέβαια στην Σούρα Λάφυρα 8:66 λέει «Ο προφήτα, παρόρμα τους πιστούς εις την μάχη, 20 θα νικήσουν 100 άπιστους, 100 πιστοί θα νικήσουν 1000 άπιστους». Όμως, πάλι στο Κοράνι, στη Σούρα 5, στίχος 32 λέει «Όποιος σκοτώσει κάποιον άδικα, είναι σαν να σκοτώνει όλη την ανθρωπότητα». Άρα, οι τζιχαντιστές επιλέγουν ό,τι θέλουν από το Κοράνι, έχουν βαθιά ιδεολογία. Εμείς, η συμμαχία, μου θυμίζει κάτι το οποίο φαίνεται αστείο, αλλά είναι θλιβερή πραγματικότητα. Είναι όπως να κάθεσαι σε ένα σαλόνι και να κάνεις ένα πόλεμο. Έτσι, με το διαδίκτυο. Με ωραία τορνάτο, πάνω τους βομβαρδίζουν. Και αυτοί έχουν τα καλασνίκοφ, δεν ξέρω εγώ τι είδους όπλα, είναι πολύ φανατικοί και κόβουν το κεφάλι με μαχαίρι. Έτσι δεν γίνεται πόλεμος, κύριε Κυριακού, συγγνώμη που το λέω. Βέβαια και ποια είμαι εγώ να το πω. Αλλά και ο πρόσφατος πόλεμος στο Λίβανο με το Ισραήλ των 33 ημερών, αυτό απέδειξε. Οι Ισραηλίδες είχαν καλά τάγκς, είχαν πολύ καλό επαγγελματικό στρατό, αλλά οι άλλοι είχαν περισσότερη ιδεολογία. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι χρειαζόμαστε ιδεολογία, χρειαζόμαστε επαγγελματικό στρατό και χρειαζόμαστε και ασφάλεια. Αυτά τα πράγματα τα κάνουν οι λαοί και οι κυβερνήσεις όταν υπάρχει μια τέτοια απειλή. Γιατί αυτή η απειλή δεν είναι όπως οι απειλές που είχαμε μέχρι τώρα. Οι τζιχαντιστές ξεκίνησαν, αν μου επιτρέπετε, από το 1826 στο Πουντζάμπ της βορειοδυτικής Ινδίας ως κίνημα εναντίον των Σικ, τον τότε Σικ. Και από τότε έχουμε διάφορα κινήματα. Μέχρι τον Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία, μέχρι τους Κινέζους μαχητές του Αλλάχ στην Κίνα, οι οποίοι είναι πολύ ικανοί να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα ακόμα και στην κυβέρνηση της Κίνας και δημιουργούν συνέχεια. Έχουμε βέβαια την Χισμπολάχ χτες το βράδυ που έκανε μάχες εναντίον των Ισλαμιστών, ενώ η Χαμάς στην Γάζα είναι μαζί με τους Ισλαμιστές. Έχουμε την Τουρκία η οποία παίζει ένα πολύ μυστήριο και πολύ πονηρό παιχνίδι. Σήμερα σκεφτόμουν. Είναι και αυτή η σύγκρουση με τους Αμερικάνους σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας ακριβώς, σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Ναι. Τι θέλει η τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή θέλει να κατακτηθεί η πόλη Σκοπανή και να είναι Ισλαμιστές ακριβώς στα σύνορά της και μετά οι Ισλαμιστές τι θα κάνουν? Θα προχωρήσουν στην Τουρκία και θα τους πει καλώς ήρθατε ή θα τους χτυπήσει? Γιατί δεν τους χτυπά από τώρα, δεν ξέρω, έχω φέρει εδώ το χάρτη, ναι, το δείξατε όμως και εσείς προηγουμένως. Ναι. Εδώ είναι η πόλη Σκοπανή και είναι ακριβώς πάνω στα σύνορα. Εδώ είναι η Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μια συνοριακή πόλη. Κανονικά η τουρκική κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει πρόσταγμα να χτυπηθούν οι Ισλαμιστές, να μην κατακτήσουν την πόλη. Άρα είναι περίεργος και ο ρόλος των Τούρκων. Μάλιστα. Είναι περίεργος. Βέβαια, ας μην ξεχάσουμε ότι στον τουρκικό στρατό υπάρχουν πολλοί Κούρδοι στρατιώτες. Οι Κούρδοι είναι μια μεγάλη δύναμη στην Τουρκία και στον τουρκικό στρατό κάνουν θητεία και οι Κούρδοι, διότι είναι Τούρκοι πολίτες. Έχουμε δηλαδή ένα δίλημα μεγάλο, γι' αυτό και ο κόσμος ξεσηκώνεται και προσπαθεί να περάσει τα σύνορα για να πάει. Είναι και οι Κούρδοι τώρα έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, γι' αυτό, και όπου είχαμε γι' αυτό και επεισόδια. Θα δούμε σε πολύ λίγο τις εικόνες. Ναι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και ελπίζω ότι η Τουρκία θα χτυπήσει, γιατί η Τουρκία είναι η δεύτερη μεγάλη δύναμη στο ΝΑΤΟ από πλευράς στρατιωτικής δύναμης και χερσαίων δυνάμεων. Και εάν η Τουρκία δεν μπει στον πόλεμο εναντίον των Ισλαμιστών, νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ως Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Και ως Ευρώπη, όχι ως Κύπρος. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Κατανοητό όλο αυτό που λέτε. Ναι. Ακούστηκε ότι 2 με 3 εκατομμύρια είναι τα εισοδήματά τους από τις πετρελαιοπηγές καθημερινά. Ισχύουν τέτοια στοιχεία? Ή είναι υπερβολές? Είναι υπερβολές. Μάλλον 1 με 1,5 εκατομμύριο. Και ποιος ξέρει, βέβαια, αυτή είναι μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία έχει μεγάλη ενότητα με τις υπόλοιπες τρομοκρατικές οργανώσεις. Γι' αυτό την Παρασκευή ένας από τους αρχηγούς τους είχε πει ότι εμείς είμαστε ενωμένοι, θα τα καταφέρουμε εναντίον των Αμερικανών. Και χτες η Ταλιμπάν από το
από το Αφγανιστάν, τους είπαν ναι, ναι, θα τα καταφέρετε, να είστε ενωμένοι, να μην έχετε αντιπαλότητες μεταξύ σας. Δηλαδή, ενώ έχουν ιδεολογία, ενώ είναι ενωμένοι, ενώ προσπαθούν να μας νικήσουν, να νικήσουν οτιδήποτε είναι διαφορετικό από τη δικιά τους ιδεολογία, η οποία είναι σουνίτικη και η σουνίτικη είναι λίγο πιο αυστηρή από τη σιίτικη. Οι σιίτες είναι λίγο πιο κοντά μας ως χριστιανοί, δηλαδή αναγνωρίζουν περισσότερο τον Χριστό, την Παναγία, πιστεύουν στην προφητεία ότι προς το τέλος όλοι θα έχουν μια κοινή πίστη, ενώ οι Σουνίτες πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος θα πρέπει όλοι να γίνουν πιστοί μουσουλμάνοι Σουνίτες. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι πιστεύουμε. Και επιπλέον οι δικοί μας, της συμμαχίας, οι πιλότοι, αυτοί που βομβαρδίζουν, πιστεύουν ότι το κάνουν για το καλό, για την ανθρωπότητα, όπως λέει ο Κομφούγιος στην Ασία, για την ανθρωπότητα. Οι άλλοι όμως το κάνουν για την πίστη τους, και όχι μόνο για την πίστη τους, για ένα πιάτο ψωμί και επιπλέον για την αδικία που υπάρχει. Οπότε έχουν μια τέτοια ιδεολογία που εμείς δεν χρειαζόμαστε μόνο τον επαγγελματικό στρατό ή την επιμόρφωση των ανθρώπων μας. Χρειαζόμαστε να πούμε ότι επιτέλους άλλο είναι να μείνεσαι περί πατρίδος και άλλο είναι να έχεις ένα πιάτο ψωμί και άλλο είναι να κάθεσαι στο σπίτι και να εκπαιδεύεσαι και όλα μαζί αποτελούν τη συνολική εικόνα του νικητή. Αυτό είναι που κάνουν οι τζιχαδιστές. Οι τζιχαδιστές δίνουν στον κόσμο τους ένα πιάτο φαΐ, τους δίνουν πολλά λεφτά, τους δίνουν, έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, κάπου 1.000 ευρώ για τον καθένα που πάει εκεί. Ναι, ναι, pocket διάφορα, money, ναι, pocket πολλά, money στην οικογένεια τους και πολλά άλλα. Και μετά βέβαια τους δίνουν ένα όπλο και τους λένε πρέπει. Τους κάνουν ένα ειδικό φανατισμό, θα έλεγα. Μια πλήση εγκεφάλου, μάλιστα. Ναι, οπότε πρέπει και οι δυτικές δυνάμεις και οι μεσανατολικές και εμείς να ξυπνήσουμε λίγο για να μην γίνουμε ένα χαλιφάτο. Θα σταθούμε λίγο στα έσοδά τους. 1,5 περίπου εκατομμύριο την ημέρα. Σε ποιους πουλάνε αυτό το πετρέλαιο? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Σε ποιους πουλάνε? Ασφαλώς στις ιδιωτικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Στους κολοσσούς που βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Γιατί όχι? Κάποιες χώρες έχουν εμπάρκο, κάποιες χώρες δεν έχουν εμπάρκο. Άρα κάποιοι χώρες τροφοδοτούν αυτούς τους τρομοκράτες, ναι. Μα γι' αυτό και η Τουρκία είναι πολύ προσεκτική. Γιατί αν υπάρχουν, όχι μόνο η Τουρκία και άλλες χώρες, εάν υπάρχουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες οι οποίοι αγοράζουν αυτό το πετρέλαιο και τους το κόψουν, ασφαλώς θα υπάρχει και απεικία αντίδραση. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν χτυπηθεί εκεί στη ρίζα του αυτό το ζήτημα και δεν θα υπάρχουν πλέον άνθρωποι να παίρνουν αυτό το πετρέλαιο, θα είναι και πιο εύκολη η εξόντωσή τους. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να γίνει. Είναι 5 διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και, και τα λεφτά που έρχονται από διάφορες αραβικές οργανώσεις στους τζιχαδιστές, αλλά και ασιατικές. Αυτά τα λεφτά δεν έρχονται μέσω του πετρελαίου, έρχονται ως δώρο, ως βοήθεια για τον πόλεμο. Και αυτά πρέπει να κοπούν. Σήμερα είναι η εποχή η διαδικτυακή. Όλα ελέγχονται, υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες. Πώς είναι δυνατόν να κρατούν λεφτά μέσα σε τσάντες? Μου λέει κάποιος Γερμανός την περασμένη εβδομάδα που του στείλα ένα email, καλά, του λέω τι γίνεται. Μου λέει, μα αφού τα παίρνουν με τσάντες τα λεφτά. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα να περνάνε από έλεγχο στα αεροδρόμια και να έχουν λεφτά και να τα παίρνουν στους τζιχαδιστές. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι εύκολο να σταματήσει. Είναι πολύ πιο εύκολο από ότι να πηγαίνουν να τους βομβαρδίζουν. Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να υπάρξουν εκπομπές στη δικιά τους γλώσσα των μουσουλμάνων, των όπου γης μουσουλμάνων, που να τους πούν ότι οι μουσουλμάνοι, οι φιλιρηνιστές, να πούν στους μουσουλμάνους οι οποίοι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πρέπει να έχουμε ειρήνη, ότι αυτό που κάνετε είναι εναντίον του Κορανίου, είναι εναντίον της θρησκείας σας. Δηλαδή να γίνει ένας πόλεμος εκ των έσωθεν. Το τέταρτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών της Μέσης Ανατολής να ελέγξουν περισσότερο την μετακίνηση στρατιωτών. Διότι κανείς δεν μου υπόσχεται ότι από την Τουρκία ή από το Ιράν ή από Ρωσία ή δεν ξέρω εγώ από πού τζιχαδιστές δεν πηγαίνουν ακόμα στη Συρία και στο Ιράκ. Ποιος θα μας το υποσχεθεί αυτό το πράγμα? Άρα υπάρχουν δηλαδή πολλά μέτωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα τεράστιο ζήτημα που υπάρχουν πολλές δηλαδή, τρόποι κάποιος να διεισδύσει, να τροφοδοτήσει, να ακριβώς στηρίξει όλους αυτούς. Άρα δηλαδή πρέπει εκεί να χτυπηθούν όλα αυτά που λέτε. Και το θέλουν τελευταίο να τα χτυπήσουν όμως. Και το τελευταίο, ναι, αν μου επιτρέπετε, είναι, ναι, το θέμα της τροφοδοσίας του φαγητού. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα. Αλλά ένας στρατός πεινασμένος δεν πολεμά. Κάποιοι τους δίνουν φαγητό, κάποιοι τους δίνουν νερό. Είναι έρημος εκεί που πολεμούν? Είναι ή δεν είναι? Βέβαια κάποιοι είπαν, μα είναι μεγάλες εκτάσεις, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ασφαλώς όταν τους κόψεις το ψωμί και το νερό, των τζιχαδιστών εννοώ, δεν θα μπορούν να πολεμήσουν. Είναι τόσο εύκολο? Ποια καταστήματα τους δίνουν? Ποια βαγόνια, καραβάνια τους παίρνουν τροφές? Και αυτά πρέπει να κοπούν. Άρα είναι 5 διαφορετικά πράγματα. Και μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Άρα, αφού μπορεί, γιατί δεν το κάνουμε? Δεν ξέρω.
Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε γιατί, όπως είπε και πρόσφατα ο Υπουργός μας Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης, ήδη αυτοί έχουν πει ότι και η Κύπρος ανήκει στο χαλιφάτο τους. Δεν πρέπει να περιμένουμε ως την τελευταία στιγμή. Και επειδή είμαστε και μη κατεχόμενη χώρα και δεν έχουμε έλεγχο της κατεχόμενης γης μας, εάν από εκεί πάει κάτι στραβά, γιατί στην Τουρκία ίσως πάει κάτι στραβά, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βγήκαν και κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι την περασμένη εβδομάδα και μίλησαν, έγραψαν άρθρα στην εφημερίδα Χαπέρ Τουρκό ότι η Τουρκία κινδυνεύει να διαμελιστεί, η πολιτική του Έρντογαν δεν είναι ορθή, πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη προσοχή. Η Τουρκία δηλαδή και έσωθεν βάλλεται και έσωθεν κλειδωνίζεται. Εμείς όμως και όλοι οι άλλοι και η συμμαχία δεν πρέπει να περιμένουμε την Τουρκία να καταρρεύσει. Αυτό είναι λάθος και να διαμελιστεί. Πρέπει εμείς να έχουμε το στρατηγικό μας σχέδιο για ασφάλεια. Μακάρι η Τουρκία να κάνει ένα λάθος. Αλλά αν δεν κάνει και αν αφήσει τώρα να καταληφθεί αυτή η πόλη Σικοπανή που μάλλον θα το αφήσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει το σχέδιο Β. Πρέπει να υπάρχει το σχέδιο Β. Και όχι να περιμένουμε δηλαδή την κατάρρευση την δική του και μετά να δράσουμε. Ασφαλώς και ένα σχέδιο Γ. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που προκύπτει σήμερα ότι οι τζιχαδιστές θα μεταφιέζονται σε πρόσφυγες για να διεισδύσουν στην Ευρώπη. Και ότι μάλιστα οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν τις χώρες της Ευρώπης για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτή είναι άξιοι να δηλαδή, τα κάνουν όλα. Δηλαδή από τη Συρία ως πρόσφυγες να μπουν και να χτυπούν δηλαδή σε διάφορους στόχους. Ναι, στο καράβι για παράδειγμα που ήρθε εδώ ως μετανάστες να ήταν μάλιστα. Και μισή από αυτούς. Οι μουσουλμάνοι, οι φανατικοί, αλλά όχι μόνο οι μουσουλμάνοι οι φανατικοί, ο κάθε φανατικός άνθρωπος, ο οποίος έχει μια ιδεολογία δυνατή, μπορεί να μεταφιεστεί στα πάντα. Μπορεί να γίνει ζώων και έχουν γίνει ζώων, διότι μου λέγει ένας γιατρός χθες πώς τους φάζουν. Τους φάζουν και πονούν πολλοί άνθρωποι και μετά αιμορραγούν και πεθαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ή είναι ζώα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται homo hominis lupus, γίνεται ζώων, μπορεί να τα κάνει τα πάντα. Και αν μεταφιέζονται σε πρόσφυγες και αν μεταφιέζονται σε αρρώστους, το επόμενο βήμα είναι να μεταφιεστούν σε αρρώστους, ότι θέλουν θεραπεία. Τότε καταλαβαίνετε ότι ποιο είναι το δικό μας σχέδιο. Τα πρακτορία γράφουν συγκεκριμένα πράγματα. Ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν πληροφορίες ότι οι τζιχαδιστές έχουν λάβει εντολές να μεταφιεστούν σε πρόσφυγες από τη Συρία, να ταξιδέψουν στην Τουρκία, από όπου με πλαστά διαβατήρια θα μεταβούν στην Ευρώπη προκειμένου να εξαπολύουν επιθέσεις. Και αυτά τα πλαστά διαβατήρια ποιος τους τα δίνει. Άρα φαίνεται ότι το σύστημα μας, κύριε Κυριακού, είναι λάθος. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν πλαστά διαβατήρια από την Τουρκία, από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από κάπου. Πώς είναι δυνατόν. Και μάλιστα όλα αυτά προκύπτει μετά που Αμερικανοί πράκτορες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν επικοινωνία ανώτερων στελεχών των τζιχαδιστών, όπου οι τρομοκράτες μιλούσαν για τα σχέδιά τους να μεταβούν στην Ευρώπη χωρίς να χρησιμοποιήσουν αεροπλάνα. Άρα, δηλαδή, ο πόλεμος αυτός, η απειλή είναι εκεί συνεχόμενη. Αλλά πάσα στιγμή, δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου βγουν. Μα γι' αυτό διαφωνώ με την ισχύουσα στην Κύπρο γνώμη ότι δεν κινδυνεύουμε και δεν είναι τόσο σοβαρό και είπαν κάποιοι ότι θα έχουμε ένα πόλεμο και όταν ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει μετά. Ναι, δεν λέω ότι θα γίνει συντέλεια του κόσμου, αλλά φανταστείτε να αρχίσουν να βάζουν βόμβες, φανταστείτε να αρχίσουν να γίνονται καμικάζι. Πρέπει εμείς να έχουμε σχέδια άμυνας και πρέπει ο κόσμος μας να ξέρει ότι άλλο είναι η θρησκεία και άλλο είναι η πολιτική και άλλο είναι το να σκοτώνεις. Όλοι είμαστε αδικημένοι ίσως, όλοι δεν είμαστε πλούσιοι, πολλοί δεν είμαστε πλούσιοι, όχι όλοι με συγχωρείτε, όλοι θέλουμε κάτι περισσότερο, αλλά το να παίρνεις τα όπλα δεν είναι λόγος. Ίσως έχουμε ο καθένας μας 100 φίλους μουσουλμάνους ή 200 φίλους μουσουλμάνους, θα πρέπει να τους πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σταματήσετε, δηλαδή πρέπει να γίνει και ένας πόλεμος, μια άμυνα στην κοινωνία των πολιτών. Άμυνα στην κοινωνία των πολιτών σημαίνει ότι όλοι μας προσπαθούμε να πείσουμε τον καθένα που είναι δίπλα μας ότι αυτό που κάνουν οι τζιχαδιστές είναι απάνθρωπο. Αυτό πρέπει να γίνει, όχι μόνο να πάρουμε τα όπλα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τους πολίτες, γιατί ανησυχούν έντονα και ρωτούν διάφορα. Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι.